Στα προβλήματα στελέχωσης των νοσοκομείων της Ηπείρου και όχι μόνο, που συνεχίζονται, αναφέρθηκαν η πρόεδρος της ΕΙΝΗ, Μαργαρίτα Κιτσανού, και ο γραμματέας Χαράλαμπος Παπάς. Όπως ανέφεραν και οι δύο, οι διοικήσεις σε κάποια νοσοκομεία της περιφέρειας συνεχίζουν, είπαν, να αξιοποιούν γνωστές από παλιότερα μεθόδους, χρησιμοποιώντας την υπερεργασία, τον εξαναγκασμό και τη μη εφαρμογή των εργασιακών δικαιωμάτων. Συγκεκριμένα έκαναν αναφορά σε όλα τα νοσοκομεία της περιφέρειας. Η κυρία Κιτσανού αναφέρθηκε αναλυτικά σε όλα τα νοσοκομεία, καταδεικνύοντας ένα προς ένα τα σημαντικότερα προβλήματα. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο κύριος Χαράλαμπος Παπάς, που εν κατακλείδη ανέφερε ότι τα προβλήματα τόσο με το προσωπικό όσο και με το ιατρικό αλλά και νοσηλευτικό προσωπικό είναι πολλά. Τα κενά, είπε στη στελέχωση, από ειδικευμένους γιατρούς αποτελούν καμπανάκι για την ομαλή λειτουργία των νοσοκομείων, την επιτέλεση του εκπαιδευτικού και επιστημονικού ρόλου όλων των γιατρών και την αντικειμενική επιδείνωση που η διαδικασία αυτή θα έχει για τις ανάγκες των ασθενών. Η αναγκαιότητα όμως για να βγάλουμε αυτό το δελτίο τύπου προέκυψε από το νοσοκομείο της Άρτης. Και συνεχεία κάναμε μια μικρή έτσι, γρήγορη αναφορά σε όλα τα νοσοκομεία. Λοιπόν, στο νοσοκομείο της Άρτης, ένα νοσοκομείο το οποίο έχει να κάνει ιδιαίτερες προσλήψεις από το 2009. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένας εξαναγκασμός, μια υπερεργασία, μια καταπίεση από τις διοικήσεις προς όλους τους εργαζόμενους, είτε αυτή λέγεται νοσηλευτικό προσωπικό, είτε και κυρίως το ιατρικό προσωπικό, το οποίο προσήρχεται σε εμάς κάνοντας κάποιες καταγγελίες. Τι συμβαίνει εκεί? Εκεί λοιπόν κόβονται μέχρι και οι άδειες μητρότητος. Έτσι ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το 9 μήνο μπορεί να το πάρουν και οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία και οι γιατροί όταν η σύζυγός τους δεν δουλεύει. Εκεί λοιπόν έχουμε κάποιες καταγγελίες ότι αυτό το 9 μήνο το χορηγούν οι διοικήσεις κάθε 15 μέρες. Και εφόσον λοιπόν το έκοψαν στο συγκεκριμένο συνάδελφο μας κάνει την καταγγελία, αδυνατούν να το ξαναδώσουν. Όπως καταλαβαίνετε, το θέμα είναι ηθικό, γιατί πρέπει να υπάρχει και ένα ίχνος ευαισθησίας στην ανατροφή των τέχνων και στην οικογένεια. Επίσης, στερούν το νόμιμο δικαίωμα που είναι το ρεπό. Μετατρέπουν τις εφημερίες κατά το δοκούν. Δηλαδή, ενώ εγώ σαν διευθυντής μπορώ να υποβάλω ένα πρόγραμμα, αυτοί θα το κάνουν κατά δικό τους τρόπο και σύμφωνα με τα δικά τους κονδύλια. Υπάρχουν σε όλα τα νοσοκομεία το εντέλεστε. Δηλαδή, σε εντέλω να κάνεις εφημερία εκεί, σε εντέλω να κάνεις εφημερία εκεί. Αντί να υπάρχει άλλη διαδικασία, σε εντέλω ή εντέλω την ηγεσία σου ή εντέλω εσένα τον ίδιο σαν διοίκηση, να αποφασίσεις τι θα κάνεις για το νοσοκομείο και πώς θα το επανδρώσεις και την καλοκαιρινή περίοδο. Επίσης έχουμε κάποια γεγονότα υπερεργασίας, δηλαδή όταν είναι καλοκαιρινή σεζόν, όταν έχεις ευξημένη κίνηση στα νοσοκομεία, όταν όμως έχεις κανονικές άδειες, δεν μπορεί αυτή την περίοδο να αυξάνεις τον αριθμό των απεικονιστικών εξετάσεων. Αυτό το πράγμα έγινε στο νοσοκομείο. Αυτή την περίοδο αυξήθηκε ο αριθμός των απεικονιστικών εξετάσεων με τους ήδη μειωμένους έτσι, γιατρούς. Αυτό είναι υπερεργασία, εξαναγκασμός, πίεση με όσα συνεπάγεται και τον εργαζόμενο. Επίσης, στο δελτίο μας αναφέρουμε κάποια νούμερα, κάποιες τεράστιες έτσι, τεράστιος αριθμός απεικονιστικών που γίνεται στο νοσοκομείο Άρτης, επειδή έχουμε πάρα τα στοιχεία της ΥΠΕ. Επίσης εκεί δύο φορές την εβδομάδα γίνονται μαστογραφίες και παίρνοντας τα τηλέφωνα να κλείσουμε τα ραντεβού, είδαμε ότι τα ραντεβού πηγαίνουν τέλος Δεκεμβρίου. Άρα λοιπόν, εφόσον εκεί τα ραντεβού πηγαίνουν τέλος Δεκεμβρίου, όλος αυτός ο κόσμος ο οποίος θα χρειαστεί μαστογραφίες θα προσέλθει στο νοσοκομείο. Κομμάτι όλης αυτής της διασύνδεσης αποτελεί και το γεγονός ότι τελευταία, στα πλαίσια λειτουργίας ξεχωριστών τμήματων με ξεχωριστό προϋπολογισμό, του λεγόμενου κλειστού προϋπολογισμού ανά νοσοκομείο και κλινική, προωθούνται αλλαγές που βάζουν τους γιατρούς, όπως έχουν βάλει και το υπόλοιπο προσωπικό, να παίξουν ρόλο μάνατζερ στη λειτουργία τμήματων με κλειστούς προϋπολογισμούς, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για παραπάνω δουλειά, για κλειστούς προϋπολογισμούς αδιασύνδετους με τις λαϊκές ανάγκες σε ζητήματα υγείας, λειτουργίες επιλεκτικών τμήματων οι οποίες θα μπορούν να λειτουργούν προσοδοφόρα προς το νοσοκομείο, το νοσοκομείο δηλαδή επιχείρηση, και καμιά λειτουργία κλινικών ή υποβάθμιση τμήματων και κλινικών, τα οποία δεν μπορούν να παίξουν ένα τέτοιο ρόλο, όχι γιατί δεν εξυπηρετούν ανάγκες, αλλά γιατί δεν μπορούν από τη φύση τους να αποτελούν κερδοφόρα τμήματα. Με αυτή την έννοια πρέπει να γίνει κατανοητή η συνολική διασύνδεση των ζητημάτων υγείας, τόσο τις λειτουργίες των δημόσιων νοσοκομείων με επιχειρηματικά κριτήρια που γενικεύεται, τις λειτουργίες του πρωτοβάθμιου φροντίδας υγείας που θα αποτελέσει τον κόφτη όλης αυτής της διαδικασίας,
του υπερφορτώματος που τελευταία και με την αναγκαία διασύνδεση του συστήματος εξετάσεων του νοσοκομείου με το σύστημα το κεντρικό του e-συνταγογράφηση θα επιβαρύνει επιπρόσθετα τη λειτουργία των ταμείων, θα προσπαθήσει βέβαια να φέρει περισσότερα έσοδα στο νοσοκομείο επιχείρηση, αλλά θα περικόπτει σε όλη αυτή την πορεία όλο και περισσότερες αναγκαίες εξετάσεις των ασθενών.